Μαριάννα. Γεια σου, Ελένη. Πώς τον θεωρείς τον Παυλή μας? Είναι χαρισματικός. Το γεγονός όμως ότι είναι χαρισματικός δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ειδική μεθοδευμένη φροντίδα. Πόσα θέλει ακόμα? 20 χιλιάρικα. Τόσο έξω έχεις πέσει δηλαδή? Δεν έχω να. Γιατί δεν μένεις? Χρειάζεται κάποιον πιο συχνά. Θέλω να σκεφτείς ένα ποσό. Μπλοκάρεις το λογαριασμό από το εφητορείο? Για λίγες μέρες μόνο. Λοιπόν, θα μπουν προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα ο Παυλής και μετά είτε το εφητορείο είτε το εστιατόριο. Θέλω να τον αναλάβεις. Ελένη. Θα επιμείνω. Τα είπαμε αυτά. Περιμένω από το γιο μου να παλέψει με το τέρας του αυτισμού και έχω μπροστά μου μια επιστήμονα η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα παιδικό τραύμα. Mariana's not coming back. I can help you. I'm here. Your sister. Κρίμα, και ήταν καλό γκόμε να έχει σεξολόγο. Θα βρουν αυτή λύση, τι σε νοιάζει. Μπα, οι Έλληνες όλα δύσκολα τα βλέπουν. Σεξογκόμενα. Νίκο, αυτός μου τα ρίχνει. Ψέματα λέμε, ρε. Τρελή είναι. Να μην το ξέρω, τόσα χρόνια την έχω σκεφαλεί. Για ψυχολόγο λέω. Εσύ χάλια είσαι. Γιατί λες αυτό και το κόλο μου κοιτάς, ε? Γιατί πιάνει όλο το μέρος. Μάτι πήγε και έκατσε. Για να δικό έχει. Σήκω, αγάπη μου, 11.30 πήγε. Κλείνω το μεσημέρι. Πες του να σταματήσει. Δεν γίνεται, του το είπα. Έχει κολλήσει. Πρέπει να το πάμε σε ειδικό σχολείο, αλλιώς να ξανάρθει η Μαριάννα. Αφού αυτή δεν θέλει. Μας έδωσε το πρόγραμμα, εντάξει είμαστε. 5 εμείς και η Ατσάγιο, 6 θα τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε επαγγελματίες. Μωρό μου, πήγαινε να πάρεις το δήμα από το ταχυδρομείο και θα δεις ότι καλά κάνω. Θα τα καταφέρω. Έλα, σήκω και μικρή περιμένει να φύγει από το μαγαζί. Για δεν την έδειξα αυτή τη χρειάζεται το γιο σου. Η τελευταία ακόμα λύνει τα παιδικά της τραύματα. Η δουλειά με τον Παυλή θέλει καρδιά και κουράγιο. Και όποιος τον έχει δεν μας κάνει. Άντε, σήκω. Γιατί έχουμε και ανοίξει το δέμα μπροστά σε κανέναν. Ε. Πες του να σταματήσει. Παιδιά, τι γίνεται με το φράγμα? Τι γίνεται, λέει, έχει τρύπες, λέει, το φράγμα. Έχει γίνει, λέει, σαν γραβιέρα και φεύγει το νερό κάτω και φυγαίνει. Ποιος το έφτιαξε, λοιπόν, κατσαμάνι, μ' ακούς από το Δήμο. Εσύ δεν είσαι υπεύθυνος να φέρω την Νικολούλη να μας βρει ποιος έκανε τις τρύπες? Εσύ είσαι υπεύθυνος, εσύ θα τα βρεις. Άντε να μην τα πάρω στο κρανίο τώρα και αρχίζω και βρίζω στα σου αχίλη.
Άντε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Άντε, γεια. Νατάσα! Έλα, τι θα γίνει, θα έρθεις. Τον περιμένω, συγγνώμη. Ότι εσύ τώρα τα έχεις με αυτόν. Φίλη, θα σε κόψω. Σταμάτω. Κοίτα ένα τύπο, ρε. Πάρε ένα σούργιο, λέει, βγάλε και την πλούζα να μας δείξει μπράτσα και λιάκους και μαλακίες. Ερωτικό κάλεσμα, φίλε. Έτσι κάνει το ζάμπος αυτός. Έλεος. Έλα, έλα, μου ήρθε φρέσκο, φρέσκο, σαν τα βγάλια ημέρας. Μου ήρθε η είδηση εδώ ότι λέει θα γίνει ένας διαγωνισμός νέων ταλέντων. Η Ρίτσα με τρία ωραία κοπελάκια τα λατούχα θα να είναι εκεί στο διαγωνισμό. Να τη συνδράμετε, ε! Να μαζέψετε τα κοπέλια σας, μαζέψετε τα ταλέντα σας, να πάτε εκεί να τα πειθώσετε. Να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Πού είσαι, βρε Γιάννη? Είχες πει και μισή. Αυτός είναι έτσι που πουλάει το εστιατόριο. Μάλλον. Έλα, πάμε. Εγώ δεν έρχομαι. Πλάκα κάνεις. Όχι. Το υποσχέθηκες. Ούτε καν. Τελειά. Έλα, ρε. Ναι. Πού είναι? Στο σπίτι. Και γιατί δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα, έχετε κάτι μαζί μου? Ήταν έχουμε, ρε Έλσα. Λέω, γιατί χαθήκατε. Θα της πω να σπάρει. Για δεν έρθει πια εδώ. Ένα καφεδάκι θα κι εγώ να πίνω. Θα της πω να σπάρει. Καλά. Ήρθα να πάρω την παραγγελία. Είναι εδώ. Για κοίτα. Τι έχεις? Ματιαγμένος είσαι? Μπορεί. Κάτσε να σε κάνω μια. Είσαι, βρε παιδάκι μου. Σε φάγανε. Ξέρεις πόσο στεναχωρημένη η Μαρία που πήρατε το παιδί από το σχολείο? Λέει ότι είναι προσωπικό και ότι κάτι έχετε μαζί της, που αν έχετε δηλαδή θα πρέπει να το πείτε και σε εμάς για να ξέρουμε. Να είστε καλοί χριστιανοί. Τα παιδιά μας σας αφήνουμε. Κύριε Παύλος, τι λέει όλα αυτά? Δεν συμφωνεί, έτσι? Τι γίνεται, ρε Έλισσα, αναφορά να σου δώσω? Κάνει καλέ το παιδί να κάθεται μόνο του στο σπίτι. Αυτό είναι. Πάντως να μας πείτε γιατί το κάνατε, αλλιώς είναι πολύ άσχημο που πιτσικουλιάζετε τη φήμη της σε δασκάλα. Κάτι άλλο. Ωραία, καλή σου ρίζε. Καλημέρα. Σ' αρέσατε τα αβοκάντο? Ναι, να είσαι καλά. Άκουσα εσείς διαγωνισμό. Με τα κοπέλια του χωριού. Ναι, γιατί ρωτάς? Δεν ρωτώ, το λέω. Θα έρθεις? Εσύ ουστόχονταν να έρθω, μα την αλήθεια. Μα εδώ που μου το ζητάς... Δεν στο ζητάω, σε ρωτάω. Θα έρθεις? Θα έρθω. Ωραία, λοιπόν. Καλημέρα. Κύριε Παύλο, σε βλέπω, κοιτάς εκεί πέρα, αλλά αυτά να πάρεις. Long lasting performance. Οι ντάμπες. Και εκεί που πάω μέσα βλέπω τον κύριο Παύλο στα γράφη της πολυεθνικά. Του πάω να πάρει αυτό που σου πρέπει. Λες, ρε μάνα. Ναι, ρε, σε βλέπω. Ρε, έλα, φέρτα. Έλα, πάρτα. Αυτό. Πάρτα, ρε. Καθώ σου. Κύριε Δημήτρη. Μάντεψε, τι έχει να γίνει το βράδυ. Άντε, επιτέλους να κόψει τη μαλακία. Κύριε Παύλο, πού είναι ο Γιάννης? Τώρα ήταν στο μαγαζί. Δεν κάρτεω. Δεν φτάνει που περιμένα ένα μήνα για να μετετοιμάσει η κόρη σου. Μου τα κάναν και θάλασσα. Πού είναι η Ελένη, κύριε Παύλο? Γιατί είναι εξαφανισμένη? Δεν κάρτεω, παιδί μου. Ξέρετε με τον πατέρα σου. Αισθητή μου, κύριε, σήμερα. Άμα μας σώζαν οι σταυροί, θα είναι ο κόσμος προκοπή. Έγινες και αντίθεος τώρα, κύριε Παύλο.
ενδιάμεση τιμωρία ορίζεται ως η ελάττωση στη μελλοντική συχνότητα συμπεριφοράς που οφείλεται στην προστίχη ενός. Να σου πω, αυτά θα φανούν κινέζικα στους άλλους. Μπορεί. Γι' αυτό σου λέω, ας διαβάσουμε εμείς, να διαλέξουμε μερικά κεφάλαια, να τα απλουστεύσουμε για να τα συζητήσουμε αύριο μαζί. Είσαι σίγουρη γι' αυτό που πάμε να κάνουμε? Θα κάνουμε το πρόγραμμα της Μαριάννας χωρίς καθοδήγηση? Ναι. Στην πορεία θα βρούμε κάποιον ειδικό να μας βοηθήσει. Προς το παρόν, ας ασχοληθούμε λίγο με τη θεωρία, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Κάποια βασικά πράγματα, κατάλαβες? 5-6 βασικούς κανόνες. Για να μπούμε στο κλίμα. Τι έχει σήμερα? Δεν είναι η μέρα του. Και τι κάνει όταν δεν είναι η μέρα του? Κλείνεται και δεν μιλάει σε άνθρωπο. Όλα τα παιδιά δεν έχουν τις μαύρες τους που και πού. Κεφάλαιο 6. Η νοημοσύνη των αυτιστικών παιδιών. Σελίδα 98. Μέχρι 115. Αυτό δηλαδή το διαβάζει τώρα ο πατέρας μου για να το συζητήσουμε αύριο όλοι μαζί? Πλάκα κάνετε έτσι? Μ' ακούς ή με γράφεις? Λέω, μ' ακούς ή με γράφεις? Πολύ σεξ με τα εσωρουχά σου. Και πώς μπορείς να με εξηγήσεις τι σημαίνει μεθοδολογικός συμπεριφορισμός? Αν δεις διαβάσεις την... Μπορείς. Γιατί είσαι κακός μαθητής? Ήθελα ιδιαίτερα γι' αυτό. Ωραία, μπράβο. Μόλις το δει μας αυτό. Καλά, τίποτα δεν είναι αυτό. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε μερικούς βασικούς κανόνες πίσω από αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Μπορεί στην αρχή να μας φανεί λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι με επιμονή και θέληση θα τα καταφέρουμε. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Η Ιωάννα θα μας μιλήσει έτσι πιο απλά για τα 4 πρώτα κεφάλαια που συζητήσαμε να διαβάσετε. Μην ανοίγεις το παράθυρο. Γιατί φοβάσαι μας ακούσει. Κλείνει το παράθυρο. Ιωάννα, είσαι έτοιμη? Βασικές αρχές, προγραμματικές προϋποθέσεις και μέθοδοι εκπαίδευσης και θεραπείας παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Αυτισμός και συμπεριφοριστικό μοντέλο παρέμβασης, λοιπόν. Το συμπεριφοριστικό μοντέλο παρέμβασης βασίζεται στις βασικές αρχές του συμπεριφορισμού, ο οποίος τι θεωρεί? Θεωρεί ότι η συμπεριφορά ενός ατόμου δεν διαμορφώνεται αποκλειστικά από παράγοντες όπως η προσωπικότητά του ή ο χαρακτήρας του ή το ασυνείδητο, αλλά διαμορφώνεται βασικά από το περιβάλλον. Όταν λέει περιβάλλον, δεν εννοεί μόνο όλους εμάς, εννοεί και τη φύση, τα ζώα, τους σκύλους, τις μυρωδιές, τους ήχους. Ναι, όλα τα εξωτερικά ερεθίσματα που δέχεται ένας άνθρωπος με τις αισθήσεις του, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει, δρά, εξελίσσεται. Οπότε, η συμπεριφορά του ατόμου μπορεί να αλλάξει, μπορεί να τροποποιηθεί μέσω του περιβάλλοντος, μέσω των ερεθισμάτων, μέσω της μάθησης. Και για τη μάθηση... Ρε παιδιά, λυπηθείτε με, γέρος άνθρωπος είμαι. Πες τα ρε μπαμπά, αυτό φωνάζω κι εγώ από χτες το βράδυ. Ένας διαβάζει το βιβλίο και μας το εξηγεί απλά. Λοιπόν, να πω εγώ την κατάλαβα. Γιατί το διάβασες? Γιατί τι με έχω να το διαβάσω? Όχι, επειδή κοιμόσουν από τις 9 το λέω. Σηκώθηκα μετά και το διάβασα. Λοιπόν, είναι απλό, παράδειγμα. Τι θέλει η Ιωάννα, ας πούμε, πιο πολύ?
Τώρα ή γενικά. Γενικά μιλάμε, ρε παιδί μου, τι θα την έκανε ευτυχισμένη. Μα γυρίσει στην Αθήνα. Μια χαρά είμαι εδώ. Αλήθεια, δεν του έχω πει τίποτα τέτοιο. Εντάξει, παιδάκι μου, μια υπόθεση κάνω. Βασίλη, δεν νομίζω ότι είναι καλύτερο να την αφήσει να ολοκληρώσει αυτό που άρχισε. Λοιπόν, να σας πω τι κατάλαβα και αν κάνω λάθος, με μηδενίζετε. Λοιπόν, είπαμε, παράδειγμα, η Ιωάννα θέλει να γυρίσει στην Αθήνα. Λέμε λοιπόν στην Ιωάννα, Ιωάννα μου, για να γυρίσει στην Αθήνα πρέπει να φτιάξει ένα ταψί μουσακά, ας πούμε. Φτιάχνει το μουσακά, τη βγάζει το εισιτήριο. Καταλάβαμε, απλό. Αυτό είναι. Άστοχο το παράδειγμα, αλλά η ουσία αυτή είναι. Ο Παυλής αγαπάει τη μουσική. Εμείς του ζητάμε να κάνει κάτι. Ένα ταψί μουσακά. Και για επιβράβευση του δίνουμε λίγο από αυτό που θέλει. Του τραγουδάμε ένα τραγούδι, του δίνουμε ένα γλυκό. Κάτι που του αρέσει. Και η Ατσάγιο στην ουσία το ίδιο κάνει. Του ζητάει να μαζέψει τα παιχνίδια του και μετά του τραγουδάει. Το καταλάβαμε όλοι αυτό από το βιβλίο. Εγώ μήτε το διάβασα, μήτε θα το διαβάσω. Γιατί να το διαβάζεις, ρε παπά. Τότε για τα έβαλε στη γραμματέα σου να μας το απαγγείλει. Για να είμαστε όλοι σίγουροι ότι καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα, κύριε Παύλο, και δεν είμαι γραμματέας της. Λέμε, ρε παιδάκι μου, υπόθεση κάτω. Δεν θέλω να μαλώσουμε. Το ζήτημα όμως είναι σοβαρό. Εδώ λέμε για τον Παυλή, ο οποίος όλη μέρα πήγαινε πέρα δόθε και λέει συνέχεια τέτοια και τα ίδια. Ναι, πολιτικός θα γίνει. Λοιπόν, εντάξει. Με απλά λόγια, τι θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα. Θέλουμε να μάθουμε στον Παυλή να επικοινωνεί και με άλλους τρόπους πέρα από τη μουσική. Να έχει μια πιο φυσιολογική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Να μπορεί να μας ζητάει ξεκάθαρα αυτό που θέλει και στην πορεία ίσως να μας δίνει αυτό που του ζητάμε. Να του μάθουμε να αφήνει και τις παντόφλες και να κατουράει έξω. Ωραία, ρε Γιάννη. Το τηλέφωνο της Μαριάννα θα μου πεις να πάω να την αφαιρώ πίσω. Έχετε μυαλό, μωρέ. Τι είναι το κοπέλι, πειραματόζω είναι. Όση ώρα κάθομαι, παέστενο, χωριζούμε. Πού πας? Μάλιστα. Γιατί? Με τούτη είναι. Πού πέθα το δε μάθουμε να είναι φυσιολογικός. Ερωτήξατε το κοπέλι, άμα θέλει. Κύριε Παύλο. Και εμείς που είμαστε φυσιολογικοί. Ή δεν καταλάβαμε. Δεν το είπαμε αυτή την έννοια. Μα όταν λέει φυσιολογικός, εννοεί να μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όποιος λειτουργεί σε τον άλλο κόσμο είναι χαϊβάν. Για το καλό του το λέμε. Για το καλό του. Ναι. Άμε τότε να τον ερωτήξει, τι τα θέλει. Αυτό θέλω να καταφέρουμε. Να τον ρωτάμε και να μας λέει τι θέλει. Σε παρακαλώ, κάτσε. Παυλή. Πάμε να περπατήσουμε λίγο. Όχι. Εγώ λέω να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα και μετά που θα γυρίσουμε θα ακούσουμε μαζί 2 ώρες μουσική και θα κατεβάσουμε και 5 τραγούδια. Λοιπόν, πάμε. Έχεις ξανάρθει εδώ, ε? Είναι ξένος ο σκύλος, μπορεί να σε δαγκώσει. Όχι. Φτάνει, Παυλή. Έλα, πάμε. Πάμε, πάμε, φοβάται.
ξέρεις από τη δίψα. Αν μας αφήσεις να φύγουμε από εδώ, θα σου δώσω. Σου έχω ξαναζητήξει ποτέ σπράμα. Ναι. Το μυαλό μου, όχι. Θα ζώσει και δεν έτσι. Δεν πήγες πού εσύ πας σε κονσέρτα, ε. Πρέπει να μιλήσεις στο Γιάννη. Δεν μπορεί να διαχειριζείται αυτός τα χρήματα από το θερμοκήπιο τώρα που έχω αναλάβει εγώ. Σωπά, μωρέ, να ακούσαμε. Τι να του πήρε, Βασίλη, μωρό, είσαι. Εσύ πρέπει να του μιλήσεις. Εσύ πρέπει να το αποδείξω ότι μπορείς. Δεν αποδείξω, δεν έχω τίποτα να το αποδείξω. Σωπάτε, μωρέ, χλειστρίδα, εφάγατε. Η μάνα σου το έφτιαξε αυτό. Ναι, σ' αρέσει. Έλα πιο κοντά και θα σου πω. Μου είναι λίγο μεγάλο. Σιγά. Γιατί, ντρέπεσαι. Λίγο. Σε πάρθε ένα. Όχι, φυσικά. Εσύ. Πλάκα κάνεις τώρα, έτσι. Να σου πω. Όχι εδώ. Φοβάμαι να έρθει κάποιος. Έλα, Νάντας. Πάμε καλύτερα μια βόλτα. Πάω να αλλάξω και έρχομαι. Καμπαράφου, άπα. Κούνε μάτσουγκο, μαμά. I'm okay. Next week, είναι τα πω, okay. Σε μα μπάβο, παταπάτα, φέζα. Πακουπατή, a few days. Είσαι πάτα, καζί μου, ζούρι. Σιτά και τσόκα, τζεγουά, μήμη. Σίκου τσόκα. Μη μου τότε, μου ζούρι. Yeah, yeah. Αναπέντα νύμπο να σαούτι. Ουά και κουίμπα μαλάικα. Βαλίμπα σάσα ολικούα μου τότο. Μαλάικα. Να κουπέντα μαλάικα. Μαλάικα. Να κουπέντα μαλάικα. Νατάσα, σίμωσε καμαρί μου. Τι τα κάνεις. Καλά. Η μάνα σου περνά δύσκολα τώρα και ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι καλά. Καλά σε. Ναι, μια χαρά εσύ. Παιδί μου. Το ερωτικό σμίξιμο. Είναι ωραίο πράγμα. Σε μένα μ' αρέσει. Μ' άρεσε δηλαδή. Δεν λέω, είναι ωραίο πράγμα. Παππού. Καλιά να μου να γίνεται στο σπίτι. Σε καθαρά σεντόνι. Όχι σε κανένα μάξια στα μουλοχτά. Ρε παππού. Νατάσα σου μιλώ. Τον είδα. Αυτό το Θοδωρή. Εψώνησε προφυλακτικά στο μινι μάρκετ. Ρε κορίτσι μου. Δεν μου γεμίζει το μάτι του το να το κοπέλι. Το νου σου. Να το κάνεις μόνο μα το νιώθεις. Και μόνο σαν βασίλισσα.
Δώσε τώρα να φυλάξει τον πάπο. Ευσύ μου να έχεις. Πάμε. Βάρε στο προσκλητήριο η μάνα σου. Πάντως έπρεπε να δείτε πώς έγινε αυτό το πράγμα σήμερα με το σκύλο, παιδιά. Ήταν εντυπωσιακό. Αυτό ο σκύλος σου καπνίζει όλη μέρα. Ναι, αυτός. Εγώ συγκινήθηκα. Επικοινωνούσανε. Δεν ξέρω, ο Παυλής τον μάγεψε, τον ημέρεψε. Έκατσε κάτω σκυλί και τον κοίταζε πραγματικά. Πραγματικά. Είναι πανέξυπνος. Μπορούμε να του μάθουμε τα πάντα. Τα πάντα όμως. Μήπως υπερβάλλεις λίγο. Όχι, δεν υπερβάλλω. Αν ήσουν εκεί και το βλέπεις, το ίδιο θα έλεγες. Όχι, ούτε θα έλεγα, ούτε θα κάνω τα ίδια. Θα κάνω τα πάντα αρκεί να μου το πει ο δικός. Εγώ δεν κάνω το κοπέλι, πειραματώζω. Γιατί πειράγα μου, θέλω εγώ να κάνω το παιδί μου πειραματώζω. Απλά το δοκίμασα και έπιασε. Τώρα έχει πέσει ξερός, κοιμάται από νωρίς. Κάποια σύνδεση θα υπάρξει αυτό. Ναι, το ένα φέρνει το άλλο. Συνδέονται. Το βασικό είναι να του δώσουμε ενδιαφέροντα πέρα από τη μουσική. Τα τραγούδια πρέπει να είναι μόνο η ανταμοιβή αυτό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι, βέβαια, αλλά γίνεται. Όλοι μαζί μπορούμε να τον κάνουμε άλλο παιδί, ειλικρινά. Όχι, δεν θέλω με άλλο παιδί. Μπαμπά, κατάλαβες τι λέω. Επειδή κατάλαβα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Τι. Οκ, okay, έρχομαι. Τι τα έγινε. Πιάσαμε από τρίτη. Λίντα, Μίτκο, πάμε να ξεκινήσουμε από πάνω. Όχι, όχι, το πρόβλημα δεν είναι από πάνω. Το πρόβλημα είναι εδώ. Πρώτα να τελειώσουμε εδώ και μετά θα πάμε πάνω. Οκ, okay, εγώ πάω να καλέσω την επιμελήτρια. Τσιμίλησα, θα έρθει κανένα δύο ώρες. Έλα, πάρε το πινέλο και ξεκινά από εδώ. Κοίτα να βάλεις γάντι, μην καείς. Για έλα πάμε πιο κάτω. Κύριε Παύλο. Ωραία, καλή παιδί μου. Όλα καλά. Καλά. Το Μανώλιο θέλω λίγο. Καλώς τον. Έλα. Γεια σου, Μανώλιο. Δεν ενοχλάω. Όχι, Παύλο μου, δεν ενοχλάς. Έλα, μ' ακούς. Πώς πάει εκεί πέρα. Σκατά, ό,τι θέλει κανένα τύπος, σαν να μην υπάρχω. Με έχει φέρει στα όρια μου, Ιωνά. Να σου πω, ηρέμησε λίγο, μωρό μου. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου. Έχεις μεγαλώσει τα θερμοκήπια. Ό,τι ξέρει αυτός, το ξέρεις κι εσύ. Λες να σκέφτεται να ξαναγυρίσει, να τον ρωτήσω. Μην κάνω σενάρια με το μυαλό μου. Ρώτα τον. Ρα, τι να ρωτήσω. Μη ρωτήσεις, θα του βάλεις ιδέες. Τώρα δεν μπορείς να ρωτήσω. Να σου πω, Βασιλή, δεν γίνεται τώρα από το τηλέφωνο. Θα τα πούμε το απόγευμα, εντάξει. Αυτή είναι η συμβουλή σου, ε. Μην κάνεις τίποτα βιαστικό αυτό. Λοιπόν, έλα, σ' αγαπάω. Να σου πω, αν θες να ξαναγυρίσεις, να το συζητήσουμε. Θα δούμε. Okay, σκέψου το και πες μου, ε. Κοίτα, αυτή τη στιγμή το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ο Βοτρίτης. Τι με ενδιαφέρει. Και το είχα ψάξει την επόμενη εβδομάδα και δεν υπήρχε. Εντάξει. Ήταν κοιτάτε μου, ρε. Μανώλη. Μπάνιο μισό. Α. Η Ιωάννα πού είναι? Στο εργαστήριο, την έστειλα να φέρει κάτι εξετάσει εκεί. Σου κεράζει τίποτα? Όχι, δεν θέλω τίποτα. Τι με θες μόνο, βιάζομαι. Πώς πάει? Καλά, πολύ καλά. Άντε ωραία. Νιώθω ότι κάνουμε μεγάλη πρόοδο με το μικρό και πετάω στη σύννεφα. Τα πετάγματα μου και πτώσεις, ε. Το ξέρεις, έτσι πάει. Ξέρω, είμαι προετοιμασμένη. Μη φοβάσαι. Δεν φοβάμαι.
Αλλά καλά δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Με τους ανθρώπους λίγο, με τη διαχείρισή τους δεν το πάω καλά, αλλά θα την βρω την άκρη. Πριν που λέγαμε για πετάγματα, εγώ που λέγα δηλαδή. Ξέρεις, δεν πετάνε το ίδιο όλα τα πουλιά. Ας πούμε, αλλιώς πέτας εσύ που είσαι καρδερίνα. Έτσι, αλλιώς πετάει ένας γεραετός. Τι λες, μωρέ. Ε, ο πατέρας σου, παιδί μου, έχει άλλες αντοχές. Νέος είναι άνθρωπος, έχει πράγμα να κάνει μπροστά του. Απλά θέλει έτσι λίγο προσοχή. Ναι. Ναι, κάνει ό,τι μπορεί. Του είναι δύσκολο. Ποιο? Ο Παυλής. Σου είπε ο ίδιος κάτι? Ήρθατε προηγουμένως εδώ. Δεν αντέχει να σε βλέπει να βασανίζει σε μόνη σου, Ρηλένια. Και να διαβάζει όλα αυτά, ξέρω εγώ, να αναλύει. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνετε εσείς. Προσπαθεί να ακολουθήσει, δεν μπορεί, του είναι δύσκολο. Οπότε, γνώμη μου, έτσι γνωριζόμαστε και από παιδιά, έχουμε κάνει και τα μεθύσια μας, μην περιμένεις να κάνει κάτι που δεν μπορεί. Επικρατείτε και οι δυο. Πάρε από τους ανθρώπους αυτού που έχουν να σου δώσουν, αλλά μην περιμένεις να σκέφτεται σαν και σένα. Μου βάζεις χέρι τώρα, δηλαδή. Ναι, τη φορά σου κόβω. Μάλιστα. Τώρα σου βάλα χέρι. Ιντάρε, κόρη μου. Ιντάρε. Χαρότο μου. Λεμονάτσια είσαι, δε. Θέλω να ανανεώσω την αγγελία. Για την οικοδομή στην Αγιά. Ο Γιάννης ο Χουρδάκης. 2 εβδομάδες ακόμα. Σας παίρνω σε λίγο. Παυλή, φτάνει. Φτάνει. Ακούσε, σου λέω. Πάμε να παίξουμε μπάλα. Όχι. Αν το αφήσει αυτό εδώ και έρθει μαζί μου να παίξουμε μπάλα, μόλις γυρίσουμε, θα σε αφήσω να ακούσεις μουσική όση ώρα θες. Ναι, όχι. Με τρελαίνεις. Γεια σου, Ρίτσα. Καλώς τον. Συγχαρητήρια για το κοπέλι τσινού του άχρηστου του Ξυπολιτάκη. Πολύ ωραία έπαιξε. Ευχαριστώ. Σ' αξίζει ένα φιλί. Τότε δώσ' το μου. Πάει. Μαζιρεύεις? Ναι, φασολάκια. Πω πω, μυρωδιές. Θέλεις να φας? Έχω γεμιστά, μα τηγανίζω και καναβό. Μπάστο. Ανέβησες η χοληστερίνη, κλάφτα. Παύλο, σου έχω πει ότι δεν τρέφεσαι σωστά. Κατέχω το, κυρία δασκάλα. Μπράβο για το κοντσέρτο. Είσαι πολύ καλή. Βάλε μια τσικουδιά για τα σιχαρίτσα και φεύγω. Και αυτό που μου υποσχέθηκες?
πάρε ανάσα. Α! Δεν πρόλαβα να πάρω. Έτσι, μέχρι να συνέλθεις. Α! Με πονάς, φιλενάδα. Εγώ σε πονάω. Αυτός να δεις τι θα σου κάνει το βράδυ. Ζων. Στόπ, δεν μπορώ άλλο. Καλά. 5 λεπτά break. Κάτσε να σου πω μία τις τρίχες. Τι έχουμε εδώ. Ένα αυλαμένο που αποφάσισε να κάτσει στον κάφρο για να μην τον ξενερώσει. Ουστ. Μουσική. 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 Έλα, αγόρακι μου. Έλα, αντράκι μου. Βάλε τι θέλεις. Σε αγαπάω, αγόρι μου, σε αγαπάω. Συγγνώμη, αγόρακι μου. Συγγνώμη, αντράκι μου. Γιατί έτσι, αγόρι. Ατσάιο! Ατσάιο! Hi. I'm going to the supermarket. Is there anything you need? No, thank you. What's wrong? You're crying. It's my son. He's sick. Really? He's very sick. Eleni, I need 3,000 euros. I will give it back to you. You can keep it from my salary. Eleni, please. Please. Please, please. Stand up. Please. Look, I don't have that money. The bank. You can get a loan for me. We already got a loan. They won't give us another. Please stand up. I'm sorry, Atayo. Things are very difficult at home now with Pavlis and doctors and Yanis can't help you. I'm sorry. I need to go now. Αντράκι μου, τι έγινε, να σταματήσουμε λίγο τη μουσική? Όχι. Φτάνει, αγάπη μου. Όχι. Δώσ' το στη μαμά. Δεν θέλω. Παυλάκο. Δεν θέλω.
κάνεις έτσι εδώ πέρα? Το κοπέλι τρελάθηκε, Ελένη. Χτύπησε συνέχεια το κεφάλι στον τοίχο. Δεν μπορούσα να το σταματήσω. Προσπάθησα να το βάλω. Τα παπούτσια, τα ρούχα, δεν γινόταν τίποτα. Πρέπει να πάει σε ειδικό σχολείο. Τουλάχιστον εκεί θα ξέρουν τι θα κάνουν. Εμείς δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Μια χαρά ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε πολύ καλά. Εγώ ξέρω. Δεν ξέρεις. Εγώ ξέρω. Δεν ξέρεις. Εσύ δεν ξέρεις. Πήγες και βάλεις να πουλήσεις το μαγαζί. Τη βεράντα σου είπα να μην κάνεις. Τι σου είπα να μην κάνεις το εστιατόριο. Τη βεράντα. Τη βεράντα. Διατάζεις, μας λες τι θα κάνουμε. Εμείς ακολουθούμε. Θα πάει σε ειδικό σχολείο. Δεν θα πάει. Θα πάει. Με τίποτα. Θα πάει. Με τίποτα. Θα πάει. Δεν θα, θα πάει, πάει. Θα πάει. Θα πάει. Θα πάει. Και εσύ θα γυρίσεις πίσω στη δουλειά. Και εγώ θα πάω στο φυτώριο μας με τον Βασίλη που θα την άξει όλα στον αέρα και χάσουμε τη φετινή σοδιά. Κατάλαβες και θα γίνουμε πάλι το κανονική. Το πρόγραμμα πάλι είναι κανονική. Πάρα πολύ καλό. Πάει. Πώς. Και εγώ μαθαίνω. Διαβάζω στο ίντερνετ. Συνέχεια. Είσαι ειδικός. Δεν εκπαιδεύεται το παιδί σαν να είναι σκύλος. Ή θα γυρίσει πίσω η Μαριάννη ή θα πάει σε σχολείο. Σε λίγο θα χάσουμε και ένα τσάι. Γιατί? Τι θα δουλεύει εδώ, τσάμπα? Θα πληρώνετε. Δεν έχουμε, δεν βγαίνουμε. Η Ατσάγια θα μείνει γιατί μας αγαπάει. Θα πάει στο σχολείο, τέλος. Τέλος. Ακούς? Ελένη, ακούς τι σου λέω? Ακούσε με, να ακούσει, σου λέω. Κοίτα με, κοίτα με, κοίτα με. Άμα θες το κολοτσίγαρο, κοίτα με. Κοίτα με, άμα θες το κολοτσίγαρο, κοίτα με. Κοίτα με, άκουσε με. Άκουσε με, ρε. Νομίζω ότι ξέρω τι μου γίνεται. Θα φέρω πίσω τη Μαριάννα, τέλος. Σε τον κόσμο να κοιμάται.